Ευχαριστώ εγώ και για τη θερμή υποδοχή και για τα καλά σας λόγια. Φίλες και φίλοι, είναι για μένα μεγάλη τιμή, ξεχωριστή τιμή να είμαι στην καλεσμένη της οργάνωσης της Κεσαριανής, σε αυτή τη γειτονιά των ξεριζωμένων της μικρασιατικής καταστροφής, σε αυτή τη γειτονιά το προπύργιο της αιαμικής αντίστασης. 44.200 αγωνιστές, κομμουνιστές, έδωσαν τη ζωή τους από τα στρατεύματα της κατοχής, στη συνοικία που έγινε στόχος επιθέσεων, στόχος βομβαρδισμών, αγριότητας, υποκατακτητές, ξένους, προστάτες και ντόπιους συνεργάτες, αλλά που πάντα κρατούσε αναμένη τη σπίθα της ελπίδας στην Κεσαριανή των λαϊκών αγώνων για ελευθερία, για κοινωνική δικαιοσύνη, για δημοκρατία. Και νομίζω πως αυτές οι αξίες έχουν ιδιαίτερη σημασία σήμερα, που η άνοδος των ακροδεξιών δυνάμεων ρίχνει τη σκιά της σε όλη την Ευρώπη. Το είδαμε και πρόσφατα στις εκλογές της Γερμανικής με την άνοδο της εναλλακτικής για τη Γερμανία του ακροδεξιού αυτού κόμματος, ξενοφοβικού κόμματος που προκαλεί την ανατριχύλα σε όλους τους δημοκρατικούς πολίτες. Αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα των γερμανικών εκλογών δεν θα πρέπει και τόσο να μας εκπλήσει ως προς αυτό το σημείο, ακριβώς γιατί οι πολιτικές που εφαρμόζονται στην Ευρώπη εδώ και χρόνια, οι πολιτικές της σκληρής λιτότητας, της αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας, της συμπίεσης των εργατικών και των κοινωνικών δικαιωμάτων, έχουν παράξει έντονη λαϊκή δυσαρέσκεια. Δεν έχει κατασταλάξει βέβαια ακόμη αυτή η κοινωνική δυσαρέσκεια, η λαϊκή δυσαρέσκεια. Και εδώ είναι το μεγάλο ζητούμενο, νομίζω, της εποχής. Πού ακριβώς θα καθίσει αυτή η μπήλια που έχει εκκινηθεί ακριβώς από την λαϊκή δυσαρέσκεια που έχουν προκαλέσει οι έντονες πολιτικές της λιτότητας που εφαρμόστηκαν στην Ευρώπη. Ποιος ακριβώς θα μπορέσει να εκφράσει αυτή την έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια, που κάπου εκδηλώνεται από την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων, κάπου αλλού όμως εκδηλώνεται από την άνοδο προοδευτικών και αριστερών σχημάτων. Και αυτό έχει ιδιαίτερη αξία. Άρα νομίζω ότι το αποτέλεσμα των γερμανικών εκλογών οφείλουμε να το ακούσουμε προσεκτικά. Οφείλουν να το ακούσουν πρώτα απ' όλα οι συντηρητικές δυνάμεις που με τις πολιτικές που εφάρμοσαν προκάλεσαν αυτή τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Οφείλει να το ακούσει και η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία, που δεν φαίνεται προς το παρόν να έχει καταλάβει τη μεγάλη αναταραχή που υπάρχει και την κρίση της ηγεμονίας που υπάρχει. Οφείλει όμως να το ακούσει και η αριστερά, αν θέλει να απαντήσει, να αποτελέσει την απάντηση σε αυτή την κρίση της ηγεμονίας που έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν χρέος και εμείς να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της κοινωνίας. Αυτό το χρέος προσπαθούμε να ανταποκριθούμε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και να εφαρμόσουμε μια δημοκρατική, προοδευτική, εναλλακτική διέξοδο από την κρίση. Και επιχειρούμε αυτό να το κάνουμε με καθυστερήσεις πολλές φορές, με οπισθοχωρήσεις πολλές φορές, με συμβιβασμούς πολλές φορές, αλλά και με εναλλακτικές προτάσεις, με πολλή δουλειά, με έναν μόνο στόχο, να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση με την κοινωνία όρθια. Και νομίζω ότι σε αυτό το στόχο είμαστε πιστοί. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσω λέγοντάς σας κάτι προκαταβολικά, για να έχουμε όλοι την ίδια εικόνα. Φίλες και φίλοι, εδώ και 2 χρόνια αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι αποτέλεσμα μιας επίπονης διαπραγμάτευσης, σκληρής διαπραγμάτευσης, πολλές φορές με άνισους όρους, απέναντι σε εκφραστές εντελώς διαφορετικών προσεγγίσεων, ιδίως για την εργασία. Είναι μια διαπραγμάτευση καθημερινή, ξαναλέω επίπονη, στην οποία πολλές φορές χάνουμε, πολλές φορές όμως κερδίζουμε κιόλας. Και ο στόχος είναι μόνο ένας, να μπορέσουμε να βγάλουμε τη χώρα από αυτό το ιδιότυπο καθεστώς επιτροπίας, το οποίο βρέθηκε από το 2010 και μετά και το οποίο τη στέρισε σε μεγάλο βαθμό και την πολιτική της αυτονομία. Βρισκόμαστε πολλές φορές απέναντι σε ακραίες απαιτήσεις, πολλές φορές απέναντι σε ατεκμηρίωτες απαιτήσεις από την πλευρά των δανειστών, πολλές φορές σε απαιτήσεις οι οποίες μπορεί να έχουν και ένα τιμωρητικό χαρακτήρα για την ελληνική κοινωνία που τόλμησε να αμφισβητήσει τη νεοφιλελεύθερη ηγεμονία. Σε αυτή λοιπόν την επίπονη διαδρομή, η εκτίμησή μας είναι ότι για πρώτη φορά βρισκόμαστε σε ένα ανοιχτό ορίζοντα διεξόδου.
Και η εμπλοκή και η συμμετοχή όλων των μελών του κόμματος είναι απολύτως αναγκαία για να είναι επιτυχής η προσπάθεια αυτή. Φίλες και φίλοι, ακούσαμε πριν από λίγες μέρες τον κύριο Μητσοτάκη να λέει, σε μια προσπάθεια μάλλον να δικαιολογήσει, να υπερασπιστεί τις πολιτικές του επιλογές, να εκπροσωπεί τα συμφέροντα των λίγων και των ισχυρών, να λέει ότι η ανισότητα είναι στη φύση της ανθρώπινης κοινωνίας. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι η ισότητα που μπορεί να επιτευχθεί μέσω της αναδιανομής του πλούτου, η ισότητα που μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός ισχυρού κοινωνικού κράτους, η ισότητα που μπορεί να επιτευχθεί μέσω από την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας, είναι ακριβώς κατακτήσεις του σύγχρονου πολιτισμού. Κατακτήσεις αντιδιαμετρικά αντίθετες από αυτόν τον πρωτογονισμό που εκφράζει η Νέα Δημοκρατία, από αυτόν τον πρωτόγονο νεοφιλελευθερισμό που εκφράζει η Νέα Δημοκρατία. Και για το λόγο αυτό, για να υπερασπιστούμε αυτές τις μάλλον αυτονόητες κατακτήσεις της κοινωνικής προστασίας, της αναδιανομής υπέρ των πολλών, η κυβέρνηση αυτή έθεσε εξ αρχής τρεις βασικούς στόχους. Ο πρώτος στόχος, και θα θέλω να μιλήσω με αυτόν τον τρόπο, γιατί πολλά λέγονται και αυτή όλη η προπαγάνδα που κυριαρχεί και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δημιουργεί μονίμως μια εντύπωση ότι αυτή η κυβέρνηση άλλα έλεγε και άλλα κάνει, άλλα έλεγε και άλλα υλοποιεί, άλλα δεσμεύτηκε και απογοητεύει, άλλες ελπίδες έδωσε κτλ. Δείτε, αυτή η κυβέρνηση δεσμεύτηκε σε τρεις στόχους. Ο πρώτος στόχος, να ανατάξει την οικονομία και να αντιμετωπίσει τις ραγδαίες επιπτώσεις της κρίσης που είχε προκληθεί την προηγούμενη περίοδο. Ο δεύτερος στόχος, όταν λέμε να ανατάξει την οικονομία και να ανατάξει και την εργασία, έτσι, με την τεράστια εκτείναξη που είχε σημειωθεί στην ανεργία την περίοδο 2010 με 2014. Να ανατάξει λοιπόν την οικονομία και να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της κρίσης. Ο δεύτερος στόχος, με τη γνώση του παραδείγματος του παρελθόντος, να παρέμβει ενεργητικά στις εργασιακές σχέσεις για να δημιουργηθεί σιγά σιγά να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για εργασία με αξιοπρέπεια. Και ο τρίτος στόχος, να θέσει τα θεμέλια του κοινωνικού κράτους που ιστορικά εξέλιπαν από τη χώρα μας. Να μπορέσει δηλαδή να φτιάξει εκείνες τις δομές, υγεία, παιδεία, κοινωνική προστασία, υγεία, παιδεία, δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοια δηλαδή, που δεν υπήρχαν στη χώρα για να μπορέσει να αποκτήσει το δημόσιο σύστημα τη χαμένη του αξιοπιστία και να είναι ένα στιβαρό σύστημα. Αυτούς τους τρεις στόχους έθεσε αυτή η κυβέρνηση. Εγχείρημα πάρα πολύ δύσκολο από μόνο του, εξαιρετικά δύσκολο αν σκεφτεί κανείς ότι προσπαθούμε να το υλοποιήσουμε σε συνθήκες αυστηρής επιτροπίας, αυστηρής εποπτείας, που κάθε κίνηση που κάνουμε, κάθε ενέργεια που κάνουμε πρέπει να είναι αποτέλεσμα επικοινωνίας με τους δανειστές, συμβιβασμών, διαπραγματεύσεων κτλ. Και θα σας εξηγήσω γιατί νομίζω ότι σε αυτούς τους στόχους ανταποκρινόμαστε. Γιατί νομίζω ότι όλη αυτή η προπαγάνδα, ότι αυτή η κυβέρνηση άλλα έλεγε και άλλα κάνει, δεν ακουμπά τελικά στην πραγματικότητα. Ο πρώτος στόχος ήταν και παραμένει η ανάταξη της οικονομίας και η αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης. Είναι γεγονός αυτή τη στιγμή ότι η οικονομία έχει μπει σε μια φάση δυναμικής ανάκαμψης. Αυτό δεν το λέω εγώ, δεν το λένε τυχαίες εκτιμήσεις, είναι τα δεδομένα που έχουμε για το 2017. Έχουμε δηλαδή για το δεύτερο τρίμηνο του 2017 0,8% αύξηση του ΑΕΠ σε σχέση με το 2016. Έχουμε σημαντική αύξηση των ξένων άμεσων επενδύσεων, σημαντική αύξηση των εξαγωγών, είναι νούμερα, είναι δείκτες αυτοί. Σημαντική βελτίωση της οικοδομικής δραστηριότητας, ένας κλάδος που ήταν σε διαρκή ύφεση την περίοδο της κρίσης. Είχαμε την πρώτη επιτυχημένη έξοδο στις αγορές το καλοκαίρι του που μας πέρασε, που μας δίνει τη δυνατότητα για αυτόνομη παρουσία στις αγορές χρήματος το επόμενο χρονικό διάστημα. Συνολικά δηλαδή έχουμε δείκτες, τους βασικούς οικονομικούς δείκτες το 2017 σε θετική πορεία. Ανεργία. Η ανεργία αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την Ελστάτ, είναι στο 21,1%. Είναι 5 μονάδες κάτω από εκεί που την παραλάβαμε. Προφανώς παραμένει ένα πολύ υψηλό ποσοστό, αλλά δείχνει μία μόνιμη και σταθερή υποχώρηση το ποσοστό της ανεργίας. Δεν τους λέω τους δείκτες για τη δημιουργία εντυπώσεων, τους λέω για να δείξω ότι με συντονισμένη προσπάθεια, με σταθερά βήματα, μπορούμε να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις για μια σταθερή οικονομική και κοινωνική κατάσταση. Το αποτέλεσμα της ανεργίας δεν είναι η πτώση, δηλαδή της ανεργίας δεν πρέπει να θεωρηθεί τυχαίο γεγονός, ούτε έπεσε από το ταβάνι. Είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειας που κάνουμε για την ανάταξη της οικονομίας, για τη σταθεροποίηση της οικονομίας. Είναι το αποτέλεσμα των προγραμμάτων που εκπονούμε, που είναι πια αρκετά στοχευμένα στη βάση μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας.
είναι το αποτέλεσμα και της παρέμβασης που κάνουμε μέσω του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για να αντιμετωπίσουμε την παραβατικότητα στην αγορά εργασίας, για να μειώσουμε την αδήλωτη εργασία και υπάρχουν αποτελέσματα. Υπάρχουν καρποί δηλαδή σε αυτή την προσπάθεια. Το δεύτερο, άρα σας απάντησα ήδη στο πώς στον πρώτο βασικό στόχο, ανάταξη της οικονομίας και αντιμετώπιση της ανεργίας, υπάρχουν ήδη καλά αποτελέσματα. Με πολλή δουλειά ακόμη που πρέπει να γίνει. Δεύτερος στόχος βασικός, η αντιμετώπιση που είχε θέσει για αυτή η κυβέρνηση. Να αντιμετωπίσει τις ραγδαίες επιπτώσεις που είχε προκαλέσει η οικονομική κρίση, η ανθρωπιστική κρίση δηλαδή που λέγαμε, που διαμορφώθηκε την περίοδο 2010 με 2014. Η πρώτη κεντρική πολιτική δέσμευση που ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση ήταν η αντιμετώπιση αυτής της ραγδαίας φτωχοποίησης που υπέστη ο ελληνικός πληθυσμός. Και νομίζω ότι και σε αυτό το στόχο ανταποκριθήκαμε. Με τον πρώτο νόμο που φέραμε στη Βουλή, το 2015, τον νόμο για την ανθρωπιστική κρίση, θεσπίσαμε ένα πλέγμα μέτρων προστασίας για περισσότερους από 400.000 συμπολίτες μας. Κάρτες σύντησης, επίδομα ενοικίου, επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος, προπληρωμένες κάρτες για είδη πρώτης ανάγκης. Ανακούφισαν 400.000 συμπολίτες μας που βρίσκονταν κάτω από το ορατό πεδίο της φτώχειας, ας πούμε, κάτω από το δίχτυ της φτώχειας. Και αυτή τη στιγμή αυτή η παρέμβαση έχει λάβει πια χαρακτήρα δομικό, θεσμικό, μέσα από το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Μια τεράστια σημασία παρέμβαση κοινωνικής ανακούφισης, το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης που αυτή τη στιγμή το παίρνουν περισσότεροι από 600.000 συμπολίτες μας. Μια παρέμβαση στον χώρο της κοινωνικής προστασίας τεράστια σημασία που την υλοποιούμε σε συνθήκες αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας, αυστηρού δημοσιονομικού ελέγχου. Και είναι σημαντικό για έναν ακόμη λόγο το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Ταυτόχρονα δίνεται και υπάρχει η δέσμευση ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων που τον λαμβάνουν να μπουν σε προγράμματα εργασίας. Οι δικαιούχοι δηλαδή του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, ένα μεγάλο μέρος αυτών να ενταχθεί σε προγράμματα εργασίας, γιατί σκοπός δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι να παραμείνουν στη φτώχεια και να παραμείνουν προστατευμένοι από το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, αλλά να περάσουν στην εργασία και να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση πια στην κοινωνική ζωή. Ο δεύτερος στόχος που έθεσε αυτή η κυβέρνηση ήταν η παρέμβαση στις ίδιες τις εργασιακές σχέσεις. Όχι μόνο δηλαδή η μείωση της ανεργίας, αλλά να παρέμβουμε στις εργασιακές σχέσεις για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για εργασία με αξιοπρέπεια. Διότι αυτή η κυβέρνηση είπε ότι σκοπός μου δεν είναι να πετύχω μια ανάπτυξη με όρους μεγέθησης, να πετύχω μια ανάπτυξη που οι αριθμοί θα ευημερούν αλλά οι άνθρωποι θα υποφέρουν, αλλά να μπορέσω να παρέμβω με τρόπο ώστε αυτή η ανάπτυξη που θα σημειώνεται να μοιράζεται σε όλους, να μοιράζεται, να την απολαμβάνουν περισσότεροι. Τι κάνουμε, αυτό είναι ίσως το πιο δύσκολο σημείο της προσπάθειάς μας. Ξαναλέω, έχετε πάντα στο νου σας ότι όλο αυτό που εκφωνώ προσπαθούμε να το υλοποιήσουμε παράλληλα με τη μόνιμη διαπραγμάτευση που κάνουμε με τους δανειστές, με τη μόνιμη πορεία του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, δηλαδή είναι το παράλληλο σχέδιο που προσπαθούμε να υλοποιήσουμε. Τι κάνουμε για να παρέμβουμε στις εργασιακές σχέσεις? Σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι το νομοθετικό πλαίσιο. Περάσαμε πρόσφατα από τη Βουλή ένα νόμο, νομίζω που έχει αρκετά μεγάλη σημασία για τον κόσμο της εργασίας. Πρώτη φορά, μετά από πολλά χρόνια, ένας αμιγός προστατευτικός νόμος για την εργασία πηγαίνει από το Υπουργείο Εργασίας στη Βουλή. Έλεγα στη Βουλή ότι είναι από το 2010 και μετά, αλλά νομίζω ότι είναι ακόμη νωρίτερα. Από το 2007 και μετά που έχει να πάει ένας νόμος προστατευτικός για την εργασία στη Βουλή, που μοιάζουν οι ρυθμίσεις του να είναι επιμέρους ή να είναι αποσπασματικές, αλλά στην πραγματικότητα είναι ρυθμίσεις πίσω από τις οποίες υπάρχουν ιστορίες δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων που νομίζω ότι η καθημερινότητά τους θα βελτιωθεί μετά από αυτό. Είναι ρυθμίσεις για να δηλώνονται οι άνθρωποι τις υπερορίες τους και να τις πληρώνονται. Ρυθμίσεις για να μπει μια τάξη στα οικοδομικά έργα που εκεί δεν ούτε δηλώνονται οι εργαζόμενοι, ούτε ασφαλίζονται, ούτε υπάρχει κανένας έλεγχος. Είναι η πολύ σημαντική ρύθμιση που αποκλείει από το δημόσιο χρήμα όλες εκείνες τις επιχειρήσεις που έχουν παραβεί την εργατική νομοθεσία. Φτιάχνει δηλαδή ένα σαφές προβάδισμα για τις συνεπείς επιχειρήσεις.
Είναι οι ρυθμίσεις που προστατεύουν τον εργαζόμενο από την απληρωσιά, ένα φαινόμενο πάρα πολύ έντονο, κοινωνικό, τεράστιο πρόβλημα στις μέρες μας. Δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο που δεν πληρώνεται να αποκτήσει εκτελεστό τίτλο σε βάρος της περιουσίας του εργοδότη, του δίνει τη δυνατότητα να εκδικαστεί γρήγορα η διαφορά του, να μπορέσει να απεγκλωβιστεί από μια επιχείρηση που δεν τον πληρώνει και να πάρει αμέσως το επίδομα της ανεργίας και μια σειρά από τέτοια μέτρα που νομίζω ότι θα βοηθήσουν ουσιωδώς την καθημερινότητα των εργαζομένων ήδη από την πρώτη μέρα της εφαρμογής τους. Αυτό είναι το νομοθετικό πλαίσιο και πολλά άλλα υπήρχαν μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο που προσπάθησαν τα μέσα είτε να το υποβαθμίσουν είτε στη Βουλή μου λέγανε ότι εγώ το κάνω αυτό για να γεμίσω το καλάθι του Πρωθυπουργού για τη ΔΕΘ. Δεν μπορούν καν να δουν τον λόγο για τον οποίο κατέβαινε ένα τέτοιο νομοσχέδιο, στο οποίο μετά βέβαια αναγκάστηκαν να το ψηφίσουν. Να σας το σημειώσω αυτό, ότι σχεδόν σύσσωμη η αντιπολίτευση ψήφισε τις διατάξεις για τα εργασιακά στη Βουλή, διότι δεν θα μπορούσε να δικαιολογήσει το πώς να μην τα ψηφίσει. Ο δεύτερος άξονας είναι η ενίσχυση του σώματος επιθεώρησης εργασίας. Νομίζω ότι εκεί γίνεται μια αξιοσημείωτη παρέμβαση. Ενισχύουμε το σώμα επιθεώρησης εργασίας με ανθρώπινο δυναμικό. Προσλήψεις στα όρια των δυνατοτήτων που έχουμε, νέα πληροφοριακά συστήματα. Εγκρίθηκε πρόσφατα ένα κονδύλι από το ΕΣΠΑ ύψους 7,5 εκατομμυρίων ευρώ ακριβώς για να γίνονται πιλωτικοί έλεγχοι από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας για να ενισχυθούν οι υπηρεσίες συμβουλών εργασιακών προς τους εργαζόμενους και νομικής υποστήριξης προς τους εργαζόμενους. Και ο τρίτος άξονας με τον οποίο υλοποιούμε αυτή την παρέμβαση στην εργασία είναι η κατεύθυνση των χρηματοδοτικών εργαλείων που διαθέτουμε ακριβώς για την προστασία των συμφερόντων των εργαζομένων. Προσοχή, τίποτα από όλα αυτά δεν ήταν αυτονόητο. Ούτε ο νόμος για την προστασία της εργασίας ήταν αυτονόητος, ούτε η ενίσχυση του σώματος επιθεώρησης εργασίας ήταν αυτονόητη, ούτε αυτά τα προγράμματα που θα σας πω τώρα πολύ σύντομα ήταν αυτονόητα. Όλα αυτά, και εδώ νομίζω ότι φαίνεται το πρόσημο, το πολιτικό πρόσημο αυτής της κυβέρνησης, όλα αυτά τα εργαλεία θεωρητικά τα είχαν στη διάθεσή τους και οι προηγούμενοι. Δεν τα αξιοποιούσαν ή δεν τα αξιοποιούσαν προς την κατεύθυνση αυτή. Και το ΣΕΠΕ υπήρχε και νόμους μπορούσαν να κατεβάζουν άλλους εκτός των μνημονίων και τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα ίδια διέθεταν και περισσότερα προκρίσεις. Για να μην αναφερθώ σε μια σειρά από άλλα ζητήματα όπως είναι το θέμα των εργατικών κατοικιών που ουδέποτε προσπάθησαν να το ρυθμίσουν αλλά τους βόλευε να κρατάνε εκλογική πελατεία. Ξαναγυρνώντας λοιπόν στον προσανατολισμό των χρηματοδοτικών εργαλείων, αυτή τη στιγμή είμαστε μπροστά στην υλοποίηση τριών νομίζω πολύ σημαντικών προγραμμάτων ενίσχυσης των εργαζομένων. Το πρώτο πρόγραμμα είναι για να μετατραπεί το μπλοκάκι σε μισθωτό. Τι προσπαθούμε να κάνουμε, για να το πω λίγο με απλά λόγια. Υπήρχε μια παραβατικότητα, μια καταχρηστική στάση υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας να εμφανίζονται ως αυτοαπασχολούμενοι άνθρωποι που στην πραγματικότητα είναι μισθωτοί, είναι εργαζόμενοι. Να εμφανίζονται δηλαδή, να κρύβονται μάλλον πίσω από το μπλοκάκι στην πραγματικότητα μισθωτοί εργαζόμενοι. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν δημιουργήθηκε την περίοδο της κρίσης. Προϋπήρχε και από τις καλές εποχές. Ποιο είναι το πρόβλημα, ότι πίσω από τον μπλοκάκι ο εργαζόμενος δεν έχει καμία προστασία από τους κανόνες της εργασίας, γιατί εμφανίζεται ως αυτοαπασχολούμενος. Δεν μπορεί να τηρηθούν τα ωράρια, δεν μπορεί να ελεγχθεί, δεν μπορεί να γίνουν ούτε καν να πάρει τον κατώτατο μισθό, δεν μπορεί να τηρηθούν οι υπερορίες του, δεν μπορεί να τηρηθεί τίποτα. Τι κάνουμε? Πρώτον, με το ασφαλιστικό δώσαμε τη δυνατότητα να δηλωθούν αυτοί που είναι σε μέχρι δύο εργοδότες και να πληρώσουν χαμηλότερη εισφορά. Να πληρώσουν εισφορά σαν να ήταν μισθωτοί. Προσπάθησαν τα μέσα να δημιουργήσουν θόρυβο γύρω από το ζήτημα και η αντιπολίτευση, ότι εδώ είναι μακελιό, τι κάνει η κυβέρνηση με τα μπλοκάκια κτλ. Αυτή τη στιγμή στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ έχουν δηλωθεί 36.000 εργαζόμενοι. 36.000 εργαζόμενοι έχουν ανακουφιστεί και πληρώνουν το 1 τρίτο από αυτό που θα πλήρωναν αν δεν υπήρχε αυτή η ρύθμιση. Δεύτερο βήμα που κάνουμε τώρα είναι αυτό το πρόγραμμα που θα ξεκινήσει να εφαρμόσετε τις επόμενες μέρες. Και τι λέμε? Σε όσους έχετε εργαζόμενο με μπλοκάκι, μετατρέψτε τον σε μισθωτό και εμείς σας επιδοτούμε για ένα χρόνο τις ασφαλιστικές σας εισφορές. Επιδοτούμε πια δηλαδή την αλλαγή της σχέσης εργασίας για να γίνει μισθωτή εργασία. Θα υποφεληθούν από το πρόγραμμα
και οι εργοδότες προφανώς, γιατί θα πάρουν την επιδότηση της εισφοράς, και οι εργαζόμενοι, οι οποίοι επιτέλους θα πάψουν να εμφανίζονται με μπλοκάκι, θα πάψουν να είναι μπλοκάκιδες και θα είναι μισθωτοί, θα προστατεύονται δηλαδή από όλο το πλαίσιο της εργατικής νομοθεσίας. 14 μισθοί, επιδόματα, άδειες, ωράρια κτλ. Το δεύτερο πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί τις επόμενες μέρες είναι το πρόγραμμα για τους εγκλωβισμένους εργαζόμενους. Εργαζόμενοι δηλαδή που βρίσκονται σε κλάδους που φθήνουν, όπως στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, σε επιχειρήσεις που δεν τους πληρώνουν, σε επιχειρήσεις που έχουν δυσκολίες αποδεδειγμένες επιβίωσης. Νομίζω κλωστοφαϊντουργία, ας πούμε, είναι ένας τέτοιος κλάδος. Που εκεί θα είναι ένα πρόγραμμα ενίσχυσης οικονομικής αυτών των εργαζομένων και ταυτόχρονα εκπαίδευσής τους σε νέα αντικείμενα προκειμένου να βρουν μια άλλη δουλειά. Είναι ένα πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 100 εκατομμυρίων γι' αυτό, που θα βοηθήσει περισσότερους από 50.000 εργαζόμενους. Και το τρίτο πρόγραμμα το ανέφερε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, είναι το λεγόμενο πρόγραμμα πρώτης πρόσληψης. Τι λέμε, σε όποιον νέο θέλει να φτιάξει τη δική του επιχείρηση, είναι έως 34 ετών, θέλει να φτιάξει τη δική του επιχείρηση ή είναι αυτοαπασχολούμενος και θέλει να επεκτείνει τη δραστηριότητά του, θέλει να ανοίξει δηλαδή τον κύκλο των εργασιών του, του επιδοτούμε την πρώτη πρόσληψη μισθωτού. Να πάρει δηλαδή έναν μισθωτό και εμείς του επιδοτούμε μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος. Αυτό καταλαβαίνετε ότι ενισχύει και την νεανική επιχειρηματικότητα και τη μισθωτή εργασία. Τρία προγράμματα νομίζω σημαντικά θα ρίξουν λεφτά στην πραγματική οικονομία, όχι έτσι, όχι τυχαία, αλλά με στόχευση στην προστασία της εργασίας. Και θα μου επιτρέψετε να πω και για τον τρίτο στόχο. Σας είπα πριν ότι η κυβέρνηση όταν ξεκίνησε έβαλε ως στόχους να ανατάξει την οικονομία αντιμετωπίζοντας τις ραγδαίες συνέπειες της κρίσης, την ανθρωπιστική κρίση δηλαδή, και σας είπα πώς αυτό το στόχο νομίζω ότι τον πετυχαίνουμε ή τον υλοποιούμε. Δεύτερος στόχος, η παρέμβαση στην εργασία για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για εργασία με αξιοπρέπεια. Πολλή δουλειά ακόμη που πρέπει να κάνουμε, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε μια κατεύθυνση που τα πράγματα βελτιώνονται. Τρίτος άξονας, είπα το πιο δύσκολο ενδεχομένως, με το βλέμμα στο μέλλον να βάλουμε τα θεμέλια του κοινωνικού κράτους που εξέλιπαν από τη χώρα μας. Η δουλειά που γίνεται και στα τρία μέτωπα. Στην υγεία, με την πολύ σημαντική μεταρρύθμιση για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Στην παιδεία, με την σημαντική μεταρρύθμιση για την εξέλιξη της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο ασφαλιστικό, στο δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Αφήστε να πω δύο λόγια εδώ, γιατί νομίζω ότι έχει γίνει όλο αυτό το διάστημα ακούγονται απίστευτες ανακρίβειες για το ασφαλιστικό, απίστευτες ανακρίβειες που σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και που στην καλύτερη περίπτωση είναι λόγω της έλλειψης πληροφόρησης, στη χειρότερη περίπτωση είναι γιατί υπάρχει σκόπιμη δημιουργία, η προσπάθεια σκόπιμη διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Και να έχουμε όλοι λίγο στο μυαλό μας για ποιο λόγο ποιον εξυπηρετεί να δημιουργούνται απολύτως στρεβλές εντυπώσεις για το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Ποιον εξυπηρετεί η αίσθηση, η δημιουργία εντυπώσεων διαρκών ότι το ασφαλιστικό καταραίει, όταν αυτό δεν συμβαίνει, όταν τα έσοδα του ασφαλιστικού είναι καλά. Ποιον εξυπηρετεί το να φωνάζει η αντιπολίτευση και να λέει καταραίει το ασφαλιστικό. Κρατήστε το στο μυαλό σας για τη συζήτηση μετά. Συνοπτικά θα σας δώσω δύο στοιχεία για το ασφαλιστικό. Όταν παρέλαβε αυτή η κυβέρνηση, το ασφαλιστικό, το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, είχε έλλειμμα 1.180 εκατομμύρια. Μετά από 11 διαδοχικές περικοπές των συντάξεων, το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης είχε έλλειμμα 1.180 εκατομμύρια. Μιλάμε για ένα μάλλον πραγματικό κατόρθωμα, να το καταφέρει να το φέρει σε αυτήν την κατάσταση. Αυτή τη στιγμή, ο ΕΦΚΑ ξεκίνησε 1η-1η του 2017, στο 8 ξεκίνησε με ένα προϋπολογισμό που έλεγε ότι θα είναι ελληματικός ο προϋπολογισμός του. Όταν ξεκινάς το 2015 με 1.180 εκατομμύρια έλλειμμα, ξεκίνησε ο ΕΦΚΑ με ένα προϋπολογισμό ότι θα έχει ένα έλλειμμα που στο 8ο το υπολογίζαμε ότι θα είναι περίπου 500 εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή ο ΕΦΚΑ έχει πραγματικό πλεώνασμα 460 εκατομμυρίων. Έχει
Καλύψει δηλαδή πλήρως το έλλειμμα και έχει δημιουργήσει πλεόνασμα. Μιλάμε για μια απόκληση θετική, μεγαλύτερη ή κοντά στο 1 δις. Για πρώτη φορά, το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στέκεται στα πόδια του. Δεν πανηγυρίζω, δεν λέμε ότι έχουμε κανένα success story, πολλά ακόμη πρέπει να γίνουν και εγώ άμα θέλετε να σας πω και να κάνω προβλήματα, αλλά αυτή τη στιγμή για πρώτη φορά έχουμε ένα ασφαλιστικό που στέκεται στα πόδια του και αυτό έχει γίνει μέσα σε λίγους μήνες. Να σας πω ότι παράλληλα δημιουργούνται δομές για πράγματα που δεν ήταν καθόλου αυτονόητα. Όταν το παραλάβαμε αυτή τη βόμβα του ασφαλιστικού, δεν υπήρχε ένα ενιαίο μητρό για τους ασφαλισμένους. Δεν υπήρχαν μηχανογραφικά συστήματα. Τα περισσότερα ιστορικά, ασφαλιστικά ιστορικά, είναι χειρόγραφα. Αρχεία χαμένα, εξαφανισμένα. Άπειροι τρόποι υπολογισμού των παροχών και των εισφορών με άπειρες πελατειακές ρυθμίσεις που εξυπηρετούσαν προφανώς συγκεκριμένες εκλογικές πελατείες. Βάλαμε κανόνες στο σύστημα, πληρώνουμε ληξιπρόθεσμα, πρώτη φορά πληρώνουμε αυτά που οφείλουμε στον ΟΑΕΔ, στον ΕΟΠΗ κανονικά, τακτοποιούμε τις οφειλές μας και προσπαθούμε να βάλουμε αυτό το σύστημα σε μία τάξη. Προφανώς πολλά πρέπει να γίνουν ακόμη, προφανώς υπάρχουν όλες οι δυσκολίες του παρελθόντος που αντανακλώνται στους πρώτους μήνες της λειτουργίας του ΕΦΚΑ, αλλά για πρώτη φορά έχουμε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να έχουμε ένα σταθερό, ένα βιώσιμο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Να σας πω μόνο ότι όταν ξεκινήσαμε να φτιάξουμε το Μητρό, τον ασφαλισμένο, και ενοποιήσαμε τα Μητρό, βρέθηκαν 28 εκατομμύρια εγγραφές. 28 εκατομμύρια εγγραφές βρέθηκαν στο Μητρό. Καταλαβαίνετε τι μπάχαλο γινόταν. Πόσοι, 28 εκατομμύρια, πόσους ασφαλισμένους έχει αυτή η χώρα. Πόσες διπλοεγγραφές και πόσα Μητρώα που έλειπαν, το ΑΦΗΜΗ, έλειπε ο ΑΜΚΑ, έτσι. Αυτή τη στιγμή επιτέλους έχουμε ένα Μητρώ καθαρό. Καθαρό, το 99,9% των εγγραφών πια είναι ορθό, είναι καθαρό. Άρα αυτό είναι και μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Να έχουμε ένα σύστημα ασφαλιστικό με ένα Μητρώ καθαρό, με συγκεκριμένους κανόνες. Να έχουμε εισφορές που όσο και να θέλει η αντιπολίτευση, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να προβάλλουν μια άλλη εικόνα. Το 80% των ελευθέρων επαγγελματιών πληρώνει λιγότερα, το 90% των αγροτών πληρώνει λιγότερα. Ξέρω ότι υπάρχει, προλαβαίνω ερωτήσεις για μετά, ξέρω ότι υπάρχει μια κατηγορία συγκεκριμένη που έχει επιβαρυνθεί, αλλά νομίζω ότι με τα δεδομένα που στείνονται για το ασφαλιστικό σύστημα που πλέον είναι πλεονασματικό, μας δίνει πια και εμάς το χώρο να κάνουμε και τις διορθωτικές παρεμβάσεις που θέλουμε. Αυτά για το ασφαλιστικό, γιατί το χωριστούσα κάποια στιγμή να μιλήσω για το ασφαλιστικό. Και παράλληλα υλοποιούμε και μια σημαντική, νομίζω, παρέμβαση που αφορά την αξιοποίηση των ακινήτων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, άλλο μεγάλο πεδίο χάους που επικρατούσε. Οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης έχουν μια τεράστια ακίνητη περιουσία σε όλη τη χώρα, η οποία έμενε εντελώς αναξιοποιητή, δεν ήταν καν καταγεγραμμένη, ενώ υπήρχε και ένα νομοθετικό πλαίσιο με φοβερό ενδιαφέρον, όπου ακόμη και για μια μικρή επισκευή να κάνεις ένα κτίριο, έπρεπε να περάσεις μέσα από κάποιες συγκεκριμένες εταιρείες συμβούλων για να τις υλοποιήσεις. Καταλαβαίνετε τι κόστος επιβαρυνόταν το δημόσιο και πού φτάναμε. Καταγράψαμε αυτή την ακίνητη περιουσία, έχουμε πια καθαρή εικόνα, αλλάξαμε το νομοθετικό πλαίσιο για να μπορεί το δημόσιο να αξιοποιεί την περιουσία του και αυτή τη στιγμή εκπονούμε με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο μια συνολική στρατηγική αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης για να κερδίσει το δημόσιο, να εξοικονομήσει πια τα χρήματα που μπορεί, αλλά και να ενεργοποιήσουμε μέσα από την χρήση των κτηρίων ολόκληρες περιοχές, να τις αναζωογονήσουμε εργασιακά και κοινωνικά. Όλα όσα σας ανέφερα δεν έχουν καμία σχέση με το μνημόνιο. Καταλαβαίνετε τι δουλειά πρέπει να κάνει κανείς αν θέλει να παράξει μια αριστερή, μια προοδευτική πολιτική. Και σας αναφέρομαι μόνο σε ένα πεδίο, στο πεδίο του Υπουργείου Εργασίας, έτσι. Που δεν έχει καμία σχέση με τις υποχρεώσεις μας, τις μνημονιακές. Θα μπορούσα να κάνουμε κουβέντα για το τι έγινε στη διαπραγμάτευση σε σχέση με τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, με τη συνδικαλιστική δράση κτλ. Αλλά επέλεξα να σας μιλήσω για όλο το υπόλοιπο έργο που κάνει ένα Υπουργείο, που θέλει να παράξει μια
πραγματικά αριστερή προοδευτική πολιτική πέραν των μνημονιακών του υποχρεώσεων. Μιλάμε για μια δουλειά, αν καταλαβαίνετε καλά, πρέπει ουσιαστικά να σαν να δουλεύουν δύο υπουργεία. Ένα υπουργείο κάνει τη διαπραγμάτευση και ένα υπουργείο να προσπαθεί να υλοποιεί μια κοινωνική πολιτική με αυτούς τους στόχους που σας ανέφερα. Νομίζω, σύντροφοι, κλείνοντας, και φίλοι και φίλες, γιατί δεν είναι κλειστή η εκδήλωση, τώρα το σκέφτομαι, ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε μια φάση δυναμικής ανάκαμψης. Υπάρχει ακόμη απόσταση, προφανώς, αυτή η ανάκαμψη, η θετική, να φύγει, να περάσει από τους αριθμούς στις ζωές των ανθρώπων, να περάσει από τους δείκτες στην καθημερινότητα των ανθρώπων, και είναι μια απόσταση αυτή την οποία πρέπει να καλύψουμε και δουλεύουμε εντατικά για να την καλύψουμε. Νομίζω ότι πλέον, έχοντας μάθει και εμείς από το παρελθόν, οφείλουμε να διαμορφώσουμε τις συνθήκες ώστε αυτή η ανάπτυξη να είναι βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη. Τι σημαίνει αυτό? Βιώσιμη σημαίνει διατηρήσιμη στον χρόνο, να μην έρθει για λίγο, να κρατήσει. Και πώς θα κρατήσει? Αν βασίζεται εκεί που η χώρα έχει συντηρητικά πλεονεκτήματα, στο ανθρώπινο δυναμικό της, ας πούμε. Και να είναι κοινωνικά δίκαιη, δηλαδή ο πλούτος που παράγεται να μην είναι, όπως ο κύριος Μητσοτάκης τον θέλει, στη βάση των λίγων που είναι στη φύση της ανθρωπότητας να έχει αδικίες, αλλά να απλώνεται στους πολλούς. Και είναι υποχρέωσή μας να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις εκείνες, ώστε ο πλούτος να απλώνεται σε όλους. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η παρέμβαση για τις δομές που σας έλεγα του κοινωνικού κράτους, διότι αυτά θα μας διασφαλίσουν ότι θα γυρνά το κέρδος στην κοινωνία και δεν θα μένει συγκεντρωμένο στα χέρια λίγων. Αναφέρθηκα σε κάποιες εμβληματικές ενέργειες στον τομέα της εργασίας, αντίστοιχες όμως προσπάθειες, να ξέρετε, ότι γίνονται και στον τομέα της υγείας και στον τομέα της παιδείας. Είναι σαφές ότι αυτές οι ενέργειες μας διαχωρίζουν πλήρως από τη δεξιά, όσο και να προσπαθεί η προπαγανδιστική αυτή προσέγγιση που γίνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να θολώσει το τοπίο και να πει ότι όλοι περίπου είναι ίδιοι. Όχι, δεν είναι όλοι ίδιοι. Είναι σαφές ότι αυτό το πρόγραμμα που υλοποιούμε δεν υλοποιούνταν από τους προηγούμενους. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται πως καίγεται για την παλινόρθωση του παλαιού συστήματος και βγάζει μια ρεβανσιστική στάση απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν καταλαβαίνει ότι αυτός ο ρεβανσισμός της στρέφεται κατά της ίδιας της κοινωνίας τελικά, και υπάρχει και κάτι χειρότερο που νομίζω ότι δεν καταλαβαίνει και συνδέεται με αυτά που σας έλεγα στην αρχή και την άνοδο των ακροδεξιών δυνάμεων. Δεν καταλαβαίνει ότι όσο αυτή επενδύει σε αυτή τη μικροπολιτική σκοπιμότητα και δεν βλέπει την κοινωνική δυσαρέσκεια που προκαλούν οι πολιτικές της λιτότητας, κάποιοι άλλοι, οι ακροδεξιές δυνάμεις, βρίσκουν το χώρο για να αναδύονται. Εμείς λοιπόν όμως έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Εμείς θα την δίνουμε αυτή τη μάχη καθημερινά, θα εκμεταλλευόμαστε κάθε ρήγμα του καταραίοντος συστήματος, διότι αυτή η μάχη είναι πρωτίστως μάχη για τη δημοκρατία. Διότι όσο δεν το κάνουμε εμείς, το χώρο θα βρίσκουν οι ακροδεξιές δυνάμεις, όσο δεν βρίσκουμε εμείς τον τρόπο να εκφράσουμε με έναν προοδευτικό τρόπο και να καλύψουμε την κοινωνική δυσαρέσκεια, θα τον καλύπτει η ακροδεξιά. Κάθε αδράνειά μας θα δίνει το χώρο στην ακροδεξιά σε όλη την Ευρώπη να διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο και να καθορίζει τις πολιτικές εξελίξεις. Γι' αυτό αυτή η προσπάθεια έχει τεράστια σημασία και είναι πρωτίστως μια μάχη για τη δημοκρατία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή.